διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα 5η, 5 Μαρτίου του 2015, η ώρα είναι 1:34 και ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το διαδικτυακό σταθμό iroi.gr. Στο μικρόφωνο η Ελένη Σταυράκη. Η Λαϊκή Στάση Πληρωμών ήταν και χθες παρούσα στα Ειρηνοδικεία Ηρακλείου και Καστελίου. Οι πολίτες κατάφεραν όλοι οι πληστηριασμοί που ήταν προγραμματισμένοι να ακυρωθούν εκτός από ένα αγροτεμάχιο στο ΜΑΔΕ που εκποιήθηκε από την Παγκρίτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Συγκεντρωμένα για ακόμα μία φορά έξω από το Ειρηνοδικείο Πατρών επί της οδού Μεζόνος, όπως γίνεται κάθε Τετάρτη, βρέθηκαν μέλη της ΕΚΠΙΖΟ άνεργοι και ανασφάλιστοι. Πιστοί στο ραντεβού τους πραγματοποίησαν συγκέντρωση και διαμαρτυρία, μπλοκάροντας τις δίκες πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Κινητοποίηση και στο Ειρηνοδικείο Λαυρίου πραγματοποίησαν χθες κάτοικοι της περιοχής ενάντια στον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας εργαζομένης από την τράπεζα. Η μαζική παρέμβαση απέτρεψε την εκτέλεση του πληστηριασμού. Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λαυρίου χαιρετίζει τη συμμετοχή του λαού της περιοχής και καλεί τους εργαζομένους να είναι σε εγρήγορση γιατί έρχεται θύελλα κατασχέσεων. Τεράστιες ευθύνες έχει και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως ισχυρίζονται, που δεν έχει προχωρήσει σε σταμάτημα των πληστηριασμών. Ο ευρωενωσιακός μονόδρομος, όπως λένε χαρακτηριστικά, δεν κρύβει τίποτα καλό για τους λαούς και συνεχίζουν λέγοντας τις απαιτήσεις τους, που είναι οι εξής: η άμεση προστασία της κατοικίας του λαού, το να καταργηθούν όλα τα μνημόνια και οι εφαρμοστικοί νόμοι τώρα. Λένε κλείνοντας ότι δεν θα επιτρέψουν να χαθεί κανένα σπίτι. Για τον κρατικό προϋπολογισμό, λοιπόν, προορίζεται το αδιάθετο αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων των ετών 1995 έως και 12. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 114,3 εκατομμύρια ευρώ. Στα 4.800 ευρώ ως ετήσιμο εισόδημα για τετραμελή οικογένεια και τα 6.000 ευρώ για πολυμελή οικογένεια σχεδιάζει να θέσει η κυβέρνηση τον πύχη της ακραίας φτώχειας ώστε να προσδιορίσει τους δικαιούχους του προγράμματος που προωθεί για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό διευκρινίστηκε χθες από την Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου, συμπληρώνοντας πως θα λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό εισόδημα. Ως άμεσοι αποδέκτες προσδιορίζονται τα άτομα που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας και τα παιδιά έως 17 ετών που απειλούνται ή έχουν εγκλωβιστεί σε καταστάσεις αποκλεισμού. Τα ειδικά κριτήρια, εισοδηματικά και περιουσιακά, για όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων όπως και οι διαδικασίες, μένουν να προσδιοριστούν σε δεύτερο χρόνο. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε τελικά χθες το απόγευμα στη Βουλή και το πρόγραμμα κοστολογήθηκε στα 200,3 εκατομμύρια ευρώ. Η κυρία Φωτίου επεσήμανε πως τα χρήματα θα προέλθουν από τα έξοδα της Γενικής Κυβέρνησης, διευκρινίζοντας πως ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας για το 2015 είναι 12 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία είχε υπολογιστεί να κρατηθεί το 4,25%, δηλαδή τα 500 εκατομμύρια για το συμφωνηθέν πρωτογενές πλεόνασμα μεταξύ δανειστών και προηγούμενης κυβέρνησης. Με δυναμικές κινητοποιήσεις απειλούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, οι οποίοι εκτιμούν ότι υπάρχει αιμονή της κυβέρνησης στη συνέχιση πολιτικών που πρόσφατα καταδικάστηκαν από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Κύριο αίτημά τους η επαρκής χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν δωρεάν και ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες. Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωσή της, οι λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας έχουν μειωθεί κατά 60% τα 4 τελευταία χρόνια. Τα νοσοκομεία αδυνατούσαν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους να προμηθευτούν βασικά είδη και απαραίτητο υγειονομικό φαρμακευτικό υλικό.
Η ΠΟΕΔΗΝ κατήγγειλε την προηγούμενη κυβέρνηση για τη νέα μείωση των λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους κατά 20%, αλλά και τη νέα κυβέρνηση για το πρώτο δείγμα των περικοπών που αποφάσισε να είναι η χρηματοδότηση σε νοσοκομεία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της και συμπληρώνει. Με εντολή του Υπουργείου Υγείας, κατόπιν σχετικής εντολής του Υπουργείου Οικονομικών, περικόπτονται το Μάρτιο για το Μάρτιο του 2015 οι μηνιαίοι προϋπολογισμοί τους κατά 51%. Με την ανάληψη των καθηκόντων, ο νέος Υπουργός Υγείας ζήτησε με επίγον έγγραφο από τις διοικήσεις των νοσοκομείων την καταγραφή των ελλείψεων σε υλικά. Οι ελλείψεις υλικών, ωστόσο, δεν εμφανίζονται τους δύο πρώτους μήνες του έτους. Επρόκειτο για επικοινωνιακή κίνηση, η οποία επιβεβαιώθηκε με την απόφαση για περικοπή του 51% των εγκεκριμένων πιστώσεων του Μάρτη από τους ήδη κουτσουρεμένους προϋπολογισμούς, λέει η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ. Παραπάνω προκύπτουν από έρευνα που διενήργησε ο Απογοήτευση λοιπόν από τον τζίρο κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων δήλωσε το 87% των ιδιοκτητών εμπορικών επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. Το 66% επί του συνόλου μιλά για μείωση σε σχέση με την περσινή περίοδο. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι το 13% ήταν ικανοποιημένο από τον τζίρο τη συγκεκριμένη περίοδο. Πάγωσαν οι πληρωμές του ΕΟΠΗ στις κλινικές και τα ιατρεία του Βόλου. Οι φόβοι που εξέφραζαν πριν από λίγες εβδομάδες οι διευθυντές των κλινικών ότι επίκειται παύση πληρωμών επιβεβαιώθηκαν με τον πιο άσχημο τρόπο, καθώς από την προηγούμενη εβδομάδα άρχισαν να φτάνουν τα κακά μαντάτα. Εκτός από τις κλινικές, το κόκκινο είναι και οι πληρωμές στα περισσότερα ιατρεία και ακτινοδιαγνωστικά κέντρα του Βόλου, με αποτέλεσμα να υφίσταται θέμα εξυπηρέτησης και των ασφαλισμένων. Οι κλινικές, εκτός από τις τρέχουσες οφειλές των νοσηλείων, έχουν λάβει και χρήματα προηγούμενων χρήσεων μετά το κούρεμα που είχαν υποστεί στα έσοδα που ήταν υπολογισμένα, με τους περισσότερους επιχειρηματίες να δηλώνουν χαρακτηριστικά ότι δεν έχουν τελειωμότα χτυπήματα. Την παρέτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Αρθούρο Ζερβός, μετά από την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών να τον παραπέμψει σε δίκη. Ο πρώην πρόεδρος της εταιρείας, με βάση το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, κατηγορείται για το κακούργημα της απιστίας σε βάρους της επιχείρησης. Η παρέτησή του έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ο κύριος Ζερβός παραπέμπεται σε δίκη για παράνομες αυξήσεις πάνω από τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια που χορήγησε σε 19 στελέχη της επιχείρησης για τη διετία 2010 με 2012. Στάση εργασίας από τις 7 το πρωί, από τις 7 με συγχωρείτε έως τις 9 το πρωί πραγματοποίησαν σήμερα Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο Δήμο Βύρωνα, διεκδικώντας την άμεση επίλυση των προβλημάτων τους. Οι εργαζόμενοι καλούν σε αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου και των υπηρεσιών του. Ζητούν μεταξύ άλλων καμία συμμετοχή ιδιωτικής εταιρείας στη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Βύρωνα, την αναδιοργάνωση και την αναβάθμιση της ανακύκλωσης, την άμεση καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης στους εργαζόμενους για τις εκλογές του 2012 και 2014 και για όλους όσους εργάστηκαν ώστε να πληρωθούν οι υπερορίες του Δεκεμβρίου του 2014. Στον περιφερειακό Χιτά Δυτικής Μακεδονίας θα οδηγηθούν για ταφή τα σκουπίδια της Τρίπολης, αφότου έγινε δεκτό το αίτημα του Δήμου για μεταφορά και διάθεση 5.000 τόνων σύμμικτων απορριμμάτων, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε ο φορέας διαχείρισης του Χιτά. Ειδικότερα στην απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι κάνει αποδεκτό το αίτημα του Δήμου, επιδεικνύοντας κοινωνική ευθύνη και πρόσωπο ευαισθησίας και αλληλεγγύης προς το Δήμο Τρίπολης, ενώ ορίζει στα 25 ευρώ ανά τόνο την τιμή διάθεσης των απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Στο μεταξύ, ομάδα κατοίκων του Λεβηδίου που αντιδρούν στην απόθεση σκουπιδιών του Δήμου Τρίπολης στην παλαιά χωματερή του χωριού τους, κατέθεσαν χθες μήνυση κατά του Δήμου Τρίπολης. Για τη δημιουργία μονοπωλιακού καθεστώτος στα ελληνικά αεροδρόμια με πανάκριβα τέλη και φόρους κάνει λόγο η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Αντιδρά λοιπόν στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης των 14 κρατικών περιφερειακών αεροδρομίων. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε χθες η διοίκησή της, πιθανή ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών κρατικών αεροδρομίων θα σημάνει καταρχήν μεγάλη αύξηση στα τέλη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βασίλης Αλεβιζόπουλος, σήμερα τα τέλη αεροδρομίου είναι 12 ευρώ, ενώ με το που θα τα αναλάβει η γερμανική Fraport προβλέπεται τον πρώτο χρόνο να φτάσουν τα 26,5 ευρώ και τον τέταρτο χρόνο να φτάσουν τα 32 ευρώ. Περισσότεροι από 3.000 ασθενείς έχουν επισκεφθεί μέχρι σήμερα το κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης της Πάτρας από τη στιγμή που ξεκίνησε τη λειτουργία του την άνοιξη του 2012. Αυτό επισημαίνει ο υπεύθυνος του ιατρείου κύριος Κωστακιώτης. Κάθε μήνα το ιατρείο επισκέπτονται 444 άνθρωποι, χρόνια κυρίως πάσχοντες, οι οποίοι εξετάζονται από τους γιατρούς. Στο κοινωνικό ιατρείο οι γιατροί έχουν έρθει αντιμέτωποι με πολύ δύσκολες καταστάσεις, κυρίως οικογενειών που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα βασικά για τη διαβίωσή τους, αλλά και με ανθρώπους που επίσης λόγω οικονομικής ανέχειας δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν ούτε τη συμμετοχή για τα φάρμακά τους, όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Άννα Μαστοράκου. Όπως εξηγεί σε χρόνιες παθήσεις που είναι ο διαβήτης, καρδιολογικά νοσήματα και άλλα, το κόστος συμμετοχής είναι υψηλό και φτάνει ακόμα και τα 100 ευρώ το μήνα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν και να εγκαταλείψουν την αγωγή τους. Πάμε αμέσως τώρα στις διεθνείς μας ειδήσεις για σήμερα. Το δικαίωμα στην απεργία παραμένει σταθερά στο στόχαστρο των μονοπωλίων και των κυβερνήσεών τους, όπως επιβεβαιώνει η εμπειρία αυτή τη φορά των εργαζομένων της Αυστραλίας. Όπως καταγγέλει σε ανακοίνωσή της η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, η κυβέρνηση της Αυστραλίας μέσω του Fair Work Building and Construction έστειλε πριν από λίγες μέρες ένα επίγον μήνυμα στους εργάτες της κατασκευές για να τους υπενθυμίσει ότι η ταξική δράση και οι απεργίες έχουν συνέπειες και μπορεί να οδηγήσουν σε πρόστιμα ύψους μέχρι και 10.200 δολαρίων Αυστραλίας για εργάτες που συμμετέχουν στην κινητοποίηση χωρίς την άδεια του εργοδότη. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ντονέτσκ ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε σε ορυχείο. Το Ντονέτσκ αποτελεί προπύργιο των αυτονομιστών ανταρτών της Ανατολικής Ουκρανίας. Σύμφωνα με εκπροσώπους της εταιρείας, η έκρηξη προκλήθηκε μάλλον από διαρροή αερίου και δεν σχετίζεται με τις μάχες που σημειώνονται στην περιοχή. Η περιφερειακή κυβέρνηση του Ντονέτσκ ανακοίνωσε ότι 16 τραυματίες από το ορυχείο έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία. Ωστόσο, το Κίεβο άφησε να εννοηθεί πως η εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί επιδείνωσε την κατάσταση και κατηγόρησε τους αυτονομιστές πως εμπόδισαν τις προσπάθειες διάσωσης των εγκλωβισμένων ανθρακορίχων. Ο Ουκρανός Πρωθυπουργός είπε πως οστικά συνεργεία εστάλησαν στην περιοχή, ωστόσο οι Ρώσοι τρομοκράτες δεν τους άφησαν να φτάσουν στο σημείο του δυστυχήματος. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η τελευταία είδησή μας για σήμερα, 5η 5 Μαρτίου του 2015, από το διαδικτυακό σταθμό ηρωή.gr. Παραμείνετε συντονισμένοι στο μικρόφωνο με το Δημήτρη Καζάκη. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας! Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.